Επειδή η προπαγάνδα είναι τεράστια και επειδή δεν έχω άλλον από εσάς, θα ήθελα να μου χαρίσετε λίγο την προσοχή σας. 1. Δεν υποχρεούμε να καταθέσω το πόθεν έσχεσμο μέχρι την 1η Ιουλίου που είναι η προθεσμία. Επιλέγω όμως να το δημοσιοποιήσω πριν από τις ευρωεκλογέ γιατί θέλω να έχουμε καθαρές σχέσεις μεταξύ μας. 2. Λένε, κατάθεσέ το. Ορίστε η πλατφόρμα του ψηφιακού κράτους, δείτε. Κλειστή. Τρία. Παρουσιάζω την πυρουσιακή μου κατάσταση εδώ σε εσά. 4. Όλα φορολογημένα στι ΗΠΑ. Εκεί το IRS δεν αστιεύεται. 5. Βλέπετε τα συγκριτικά στοιχεία με τον κύριο Μψωτάκη. Εγώ ήμουν επιχειρηματία στην Αμερική. Ό,τι απέκτησα ήταν με κόπο. Μόνο το 2022. Έβγαλα 49,8 εκατομμύρια κέρδο για του επενδυτέ μου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πώ έγινε τόσο πλούσιο με το μισθό του βουλευτή. 6. Πώ απέκτησε 39 ακίνητα με τον μισθό του βουλευτή. 7. Πού είναι η offshore στα νησιά Cayman που αποκαλύφθηκε στα Paradise Papers. Γιατί δεν τη βλέπω δηλωμένη. 8. Πού είναι το σπίτι του Βολτέρου στο Παρίσι, δεν είναι μέσα στα 39 κίνητα που δηλώνει. Πού χάθηκε ο ολόκληρο Βολτέρο, 9. Κύριε Πρωθυπουργέ, περιμένω τα περιουσιακά σα στοιχεία για το 2023. Έχετε μείνει στο 2021. Δεν υποχρεούστε ακόμα λόγω κολλημένη πλατφόρμα, ούτε εγώ. Η υποχρέωση είναι ηθική. Να σα στείλω το εξελάκι -like να το συμπληρώσετε. Να ξέρουν τουλάχιστον οι πολίτες πόσα σπίτια προσθέθηκαν στη μονόπολη των ακινήτων σας.